Ευχαριστώ, κύριο Σανσέλη, σε 1,5 λεπτό. Επίτροπε, καταρχήν τα συγχαρητήριά μου για την ολοκλήρωση στην ουσία των διαπραγματεύσεων για τις δύο αυτές συμφωνίες, αλλά και η ανησυχία μου γιατί έχουν παγώσει διαδικασίες με την διαπραγμάτευση της διαδικασίας FLEGT με την Ινδονησία και τη Μαλαισία. Επίτροπε, ως Επιτροπή έχετε στα χέρια σας ένα σημαντικό εργαλείο, τον κανονισμό για τη ξυλία. Αυτό το εργαλείο εξαιρεί τις χώρες που έχουμε συμφωνία FLEGT από τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δώσουμε νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις. Γιατί χρειαζόμαστε να ολοκληρώσουμε συμφωνίες FLEGT με όλες τις χώρες που έχουν σημαντικά τροπικά δάση, είτε στην Ασία, είτε στην Λατινική Αμερική, αλλά και τους μεγάλους μεταπράτες της ξυλίας, είτε αυτή είναι το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Λάος, η Κίνα και τόσες άλλες χώρες. Επίσης, αυτές οι χώρες κάνουν το δικό τους κομμάτι, προχωράνε στις δικές τους διαδικασίες για να εξυγχρονιστούν, να μπορούν να παρακολουθούν την νόμιμη υλοτόμηση. Το ερώτημα είναι, εμείς κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε? Τα κράτη-μέλη, τα 27 κράτη-μέλη, παίρνουν τις κανονιστικές αποφάσεις προκειμένου αναφορικά με τις εισαγωγή ξυλίας από χώρες FLEGT. Και τέλος, για το κανονισμό της ξυλίας, απαιτούνται μια σειρά από delegated acts. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας για την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού. Χρειάζεται η Επιτροπή πραγματικά να επισπεύσει τις διαδικασίες, να προχωρήσουμε σε αυτά τα delegated acts, να γνωρίζουν οι χώρες τις λεπτομέρειες στις οποίες πρέπει να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ.